Τα βλέμματα διεθνώς είναι στραμμένα και στη Μέση Ανατολή, όπου εξακολουθεί να αποτελεί ένα καζάνι που βράζει. Πάμε στην απεσταλμένη του Όπεν, στην Αδαμαντία Λιόλιο, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, Αδαμαντία. Και η κοινή συνισταμένη Ευλαμπία και από τις προφορίες που έχουμε από το Ιράν, από το Ισραήλ, ακόμη και από τις ΗΠΑ, είναι ότι θα γίνει αυτή η επίθεση απάντηση από την πλευρά του Ιράν, των συμμάχων του και φυσικά συντονισμένα ή και αυτονομημένα από την οργάνωση που δραστηριοποιείται στο Λίβανο, την Χεσμπολά. Τώρα, αυτό βέβαια που έχουμε να μεταδώσουμε είναι ότι ακόμη και αυτό τίθεται ένα αμφιβόλο, καθώς οι αναφορές μπορεί να είναι πολλές. Μάλιστα, είχαμε και πληροφορίες και από αμερικανικά μέσα, από το Fox News, από την Wall Street Journal, για μια επίθεση που επίκειται ακόμη να γίνει και εντός 24 ωρών ή κυρίαρχα μέσα στην συγκεκριμένη εβδομάδα που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Άλλωστε, χρονικά να αναφέρουμε ότι τώρα, τις δύο αυτές μέρες, χθες 12 του μηνός και σήμερα 13 του Αυγούστου, είναι αργία εδώ στο Ισραήλ, είναι η εβραϊκή γιορτή της Αμπεάβ και γι' αυτό για συμβολικούς λόγους θεωρείται ότι ενδεχομένως αυτές τις μέρες να στοχοποιούταν το Ισραήλ ως απάντηση από το Ιράν όπως και τους συμμάχους του. Αυτό δεν έγινε τη χθεσινή νύχτα και φυσικά αναμένουμε το τι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα που είναι κρίσιμα. Συνομιλώντας με τους πολίτες του Ισραήλ τώρα, μας αναφέρουν ότι υφίστανται έναν ψυχολογικό πόλεμο, έναν πόλεμο νεύρων. Κάθε μέρα και ουσιαστικά κυρίως κάθε νύχτα αναμένουν μία επίθεση και αυτό ενδεχομένως είναι που τους οδηγεί και σε ένα διέξοδο για το τι ενδεχομένως αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, χρονικά έχει μεγάλη σημασία ότι αύριο έχει προετοιμαστεί να γίνει η συνομιλία, οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα. Έχουμε πλέον ενημέρωση για το μέρος που θα γίνει. Το Ισραήλ στέλνει αντιπροσωπεία, μάλιστα, έτσι ώστε να συζητηθεί η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, όπως και για την επιστροφή των ομήρων. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η Αίγυπτος πιέζει τη Χαμάς να συμμετέχει στις συνομιλίες, διότι φαίνεται η Χαμάς ότι αυτό που θέτει ως προτεραιότητα είναι ότι δεν είναι πλέον η συγκυρία. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ως προς το παράλληλο μέτωπο της συμφωνίας και των διαπραγματεύσεων. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν θα εισακουστούν και οι κλήσεις της Αμερικής που ενισχύει και τις δυνάμεις της στην περιοχή. Σε ευχαριστώ, Αδαμαντία.